Απόψε λοιπόν κοντά μας είναι δύο νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα και να πούν το δικό τους ευχαριστώ. Ο Ανδρέας και ο Μάριος είναι εδώ για να αφιερώσουν το επόμενο τραγούδι στη μητέρα τους, την κυρία Έλλη, που είναι απόψε εδώ κοντά μας. Σχεδόν τα λίγο πριν να κλείσω 17, λόγω του ότι έπρεπε να ανανεώσω το δελτίο υγείας μου που έπαιζα μαπά, κάτι έδειξε το οποίο ήταν ανησυχητικό για τους γιατρούς. Και είπα μου πρέπει να πάω να κάνεις ECMO. Αποφασίσα να πάω στο Μετροπόλιταν στην Αθήνα να βάλω απεινιδωτή. Ήρθαμε που ζαμε, μετά, ναι. Επιδεινώνεται η κατάσταση, ναι, ούτε σταθεροποιήθηκε, ούτε ευελτιώθηκε. Και καταλήξαμε στο ότι πρέπει να πάω να κάνω μεταμόσχευση. Επία 20 του Οκτώβρη το 2011, επία στη Ρώμη. Επήγα στη λίστα 14 του Σεπτέμβρη το 2012 και η εγχείρηση έγινε 30 του Απρίλη το 2014. Για μένα το να κινούμε ήταν πολύ δύσκολο. Το σπίτι που νοικιάσαμε ήταν απέναντι από το νοσοκομείο. Και το να πάω ήταν δύσκολο μου. Ένα κοινό. Τέλος πάντων. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Είχα κάποια συμπτώματα γαστρεντερίδας και τα λοιπά. Και στο τελικό στάδιο, ναι. Μετά από πολλές αρνήσεις μου της γιαγιάς και του παππού να πάω στο νοσοκομείο, τελικά επίσαμε να πάω. Επίαμε και ανακαλύψαμε ότι έχω νεφρική ανεπάρκεια. Ξυπνήσαμε την επόμενη, ήταν Χριστούγεννα. Ξημερώνε Χριστούγεννα. Ήταν και κάποιοι φίλοι μου πάνω, ο Σταύρης Μέδη και έλεγαν την Μαρία. Και πήγαμε εκκλησία για Χριστούγεννα. Άρα, για μου Θεία. Εντάξει, ναι. Ανήμερα των Χριστουγέννων, ενημερώνω τον αδερφό μου, γιατί στην ουσία και εγώ πάνω κάτω έχασα το γη κάτω από τα πόδια μου και έτσι έπρεπε να κάποιος να το πει τέλος πάντων της μάνας. Η μάνα μου επίε πίσω, 26 επίε, εξεκίνησαν τη διαδικασία του να γίνει δότης του Ανδρέα. Άλλαξε δύο αεροπλάνα γενικά για να έρθει στην Κύπρο τότε. Ήταν έναν άνθρωπο πελαγωμένο. Εν περιγράφονται νομίζω με λόγια τα συναισθήματα, το τι βλέπεις ας πούμε, το τι ζει η μάνα σου ας πούμε, βλέποντας το παιδί της. Ήταν 90% συμβατή, ήταν όλα έτοιμα το να γίνει άμεσα η μεταμόσχευση και προέκυψε ένα πρόβλημα με την καρδιά του Ανδρέα που δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά ήταν απαγορευτικό στο να κάνει την εγχείρηση τότε. Δυο παιδιά έχει και πρέπει να μοιραστεί και στα δυο ταυτόχρονα. Τα δώρα που δώσαμε της μάμας μου ήταν, εγώ σαν Ανδρέας, ήταν το ότι πάντα στην ημέρα των γενεθλίων της ότι είναι συμβατή να σώσει το παιδί της. Ταυτόχρονα την ημέρα των γενεθλίων μου εμένα ανακοινώνουν μου ότι είμαι ok να κάνω μεταμόσχευση και έτσι μετά από 5 μέρες κάναμε τη μεταμόσχευση. Βασικά περιμένουμε να κάνω μεταμόσχευση εγώ και έρθενε πρόλαβε μου μητσής. Έκαμε την γίνωση, ύστερα έπια γυρίνε εγώ. Είχα την υποχρέωση μετά, εφόσον ήταν η δεύτερη ζωή που μου χαρίζει η μάνα μου, μια που με γέννησε και μια που μου δώρησε το μόσχευμα, ήμουν υπόχρεος να το προστατεύσω, να το πάρω όσο πιο μακριά μπορούσα. Έπαιξε το τηλέφωνο μου και από έναν άλλον τηλέφωνο του νοσοκομείου. Ούτε τους ξαναέπιασα, ούτε με ξαναπιάσαν που γίνονται το τηλέφωνο.
όπα. Απαντώ του, λέει μου, ναι, Μάριε, βρέθηκε ένα μόσχευμα, το οποίο μάλλον κάνει για σένα, ναι, συμβάτω μαζί σου. Και τη μάνα μου, εκλέαμε την άντρη, ήρθανε πια με, πήγαμε στο νοσοκομείο. Εντάξει, ο Δότης είναι ο άνθρωπος ο οποίος λείπει εκείνος και είμαι εγώ δάμε. Οπότε, είναι πολύ συγκινητικό για μένα. Πρώτον μόνο η σκέψη και το ότι είμαι δάμε μαζί σας τώρα και με όλους τους δικούς μου. Οφείλεται σε εκείνη την ψυχή, οπότε εντάξει. Δυστυχώς εφανήκα ατυχώς για διάφορους λόγους και κυρίως άγνωστους λόγους. Δυστυχώς κράτησε 4 μόνο χρόνια το μόσχευμα και για μένα ήταν η πιο δύσκολη φάση, ας πούμε, το πώς λες της μάνας ότι έχασες το μόσχευμα της. Εν της το λες. Αφήνεις τον παλάκι στον γιατρό. Η σχέση μας με η μάμα. Πολλά ωραία. Πίσω μου δίνει το γέλιο, έχει τα ούλα. Όταν είσαι σε μια οικογένεια με τέτοιες καταστάσεις, θεωρώ ότι έχει γέλιο, χαρά, λύπη, νεύρα, θυμών. Έχει τα όλα τα συναισθήματα μαζί. Έτσι έχει πολλά χρόνια που κατάλαβα τι έκαμε η μάνα μου για μένα. Μεγαλώνοντας συνειδητοποιάς το τι σου προσφέρει ο άλλος, χωρίς να το καταλάβεις. Εντάξει. Τα πάντα, δηλαδή, τι να σου πω, δεν ήταν η μάνα μου, καταρχάς δεν θα πιένα για μεταμόσχευση. Η Έλλη είναι χαρούμενος άνθρωπος, είναι η ψυχή της παρέας, είναι εκείνη που θα πει όχι σε κανένα, ας πούμε. Έτσι, η μάνα για όλους μας, η μάνα είναι το πιο γερό πράγμα που έχουμε ο καθένας μας. Πόσο μάλλον εμένα που αισθάθηκε όπως το κυματοθράφστη μπροστά μου. Εγώ προσωπικά σαν άτομο οφείλω και τη γέννησή μου αλλά και το μόσχευμα που δέχτηκα σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι η μάνα μου. Και είναι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή μου. Είναι και εμάνα μου, είναι και φίλοι μου, είναι και αρθή μου την ίδια ώρα, είναι γενικά. Και ο Θεός να της διά χρόνια και δύναμη να μας αντέχει. Ευχαριστούμε για όλα. Το επόμενο τραγούδι είναι αποκλειστικά αφιερωμένο για σένα. Το ευχαριστώ, Ελλίο. Να σε καλά. Να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μα αυτή η υπέροχη τρελή. Να ζούμε χωριστά.
που δεν υπάρχει άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει, δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει, δύναμη σου. Αυτή ατέλειωτη γλύκα σου για τη ζωή δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αυτή ατέλειωτη δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου έχει δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Αχ, να ξέρες τι δύναμη μου δίνει, δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τι δύναμη μου δίνει, δύναμη σου. Αχ, να ξέρες τι δύναμη μου δίνει, δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα. Είσαστε υπέροχοι, κυρία Έλλη μου. Εδώ δύο αγόρια, δύο καμάρια, δύο λεβέντες. Η δύναμή σας, το μικρόφωνο κοντά για να σας ακούμε. Το κλάμα δε που έκανε και πριν εμφανιστείτε στη σκηνή. Το ακούγατε. Η δύναμη μου, ναι, δύναμη δεν παίρνω μόνο από τους δύο. Και πολλά. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Η αρχή ήταν ο Μάριος που μου έδωκε δύναμη πάρα πολύ. Ποτέ δεν μου παραπονέθηκε σε τίποτε. Ούτε ο Ανδρέας ήρθα στην Κύπρο και χαμογέλα μου την ώρα που ήταν στο κρεβάτι. Βασικά κατάλαβα καλά τι έπαθε ο Ανδρέας. Ύστερα συνειδητοποίησα όταν τον είδα στη μηχανή και έκαναν μου κάθαρση. Αλλά χαμογέλα μου και όλοι χαμογελούμε. Βασικά στα προβλήματα μας γελούμε. Είπαμε να γελούμε στα προβλήματά μας και... προχωρούμε. Μαρία μου. Η δύναμη μου είναι τα μωρά μου. Και εσείς οι δικοί τους. Απλά είμαι η μαμά. Και να είμαι πάντα μαμά και πάντα δίπλα τους. Σε όλα. Απλά. Η αγάπη της μάνας είναι... μπορεί κανένας να την φανταστεί. Τα πάντα. Ακούγατε το τραγούδι και βλέπω σας που νιώθατε κάθε λέξη. Ναι, ήταν το τραγούδι μου στη Ρώμη. Και βάζω το του Μάριου να το ακούει. Και το ακούω και εγώ βασικά. Μαρία μου. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλουμε να μας πεις εσύ πώς νιώθεις για τις σχέσεις σας που έχετε, γιατί βλέπουμε μια απίστευτα δεμένη οικογένεια. Όπως είπα και πριν, είναι η μάνα μου μόνο, είναι και φίλη μου, και αρφή μου την ίδια ώρα. Ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι είναι. Ιστορίες τούδες φέρνουν σε βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, που ο μόνος τρόπος για να αντεπεξέλθεις είναι με το να σκέφτεσαι αρνητικά, με το να σκέφτεσαι θετικά. Και ναι, άμα σκέφτεσαι θετικά, φκένουν και καταλήγουν τα πάντα θετικά στο τέλος. Οπότε, ναι, περάσαμε, δόξα τω Θεώ, και έχουμε να περάσουμε κι άλλα και να τα καταφέρουμε όπως τα καταφέραμε και πιο πριν. Ναι, σίγουρα να τα καταφέρουμε. Εννοείται, και το Ανδρέας να βρει. Να παλέψουμε και το Ανδρέας να γίνει όπως ήταν. Να...
κάνει ό,τι κάνει ο καθένας. Θα κάνει ό,τι κάνει ο καθένας στην ηλικία. Αντρέα μου, είστε και δύο πάρα πολύ συγκινημένοι για τη μητέρα σας, για τη μάνα σας, που είναι σε όλα τόσο πολύ δίπλα σας, που σας στέκετε τόσο πολύ. Νιώθω ευγνώμων που είμαστε δάμε απόψε να πούμε δημόσια το μεγάλο ευχαριστώ της μάνας μας, γιατί το οφείλουμε. Τούτη είναι η πραγματικότητα και εμένα βαραίνει με περισσότερο γιατί αφαίρεσα ένα οργάνο από τη μάνα μου για να ζήσω. Και εντάξει, όσο να είναι, πονήσε το γεγονός ότι έχασες το μόσχευμα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Συνεχίζουμε, δόξα σε Θεός που είμαστε δάμε κοντά σας, συνεχίζουμε δυνατά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μα είπε, δεν σου αφήνει περιθώριο, όλα θα πάνε καλά. Δεν σας αφήνει περιθώριο, είναι εκεί βράχος. Θα σου πω την αλήθεια. Μαγάρι οι μάνες του κοσμού να ήταν εγώ στη δική μου, γιατί νομίζω ήταν να ζούμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Και είμαι τυχερός που έχω την καλύτερη. Κυρία Έλλη μου, επειδή κατάλαβα ότι η σχέση σας είναι τόσο όμορφη που τα έχει μέσα όλα. Και το να περάσετε ωραία, να κλάψετε, να γελάσετε. Τι σας νευριάζει, τι σας νευριάζει μαζί τους, έτσι και θα ρίξετε έναν καυγά, ας πούμε. Αναγιά μου. Κάμε το στην έξυπνη, λες. Σε πάω πιο πολλά κόντρα. Γιατί μπορεί να έχει λάθος και να συνεχίζει το λάθος να απολυνείς και να απολυνείς και να απολυνείς. Αλλή μόνο. Θα του Γαβρίλης. Εντάξει, νομίζω πήραν που μέναν καλό. Έχετε δύο πειραχτήρια έτσι που ούτε σας αφήνουν, αλλά ούτε τους αφήνετε. Σε γρήγορση. Ναι. Είμαστε όλη μέρα σε γρήγορση. Μάλλον με το τηλέφωνο, σπίτι, εντάξει. Μια ζωντανή σχέση. Βέβαια. Μα τα ίδια και τα ίδια. Αλλή μόνο. Ένα σταθερό πράγμα, καλύτερα να πεις παρά να ζεις τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Δεν έχεις καμπανεβάσματα, όπως το καρδιογράφημα. Ναι, ναι. Ξύκο σου. Είμαι λίγο απαιτητική, αλλά εντάξει, κερδίζω. Δηλαδή, αλλή μόνο. Εντάξει, απαιτητική εντός εισαγωγικών. Είμαι... Είσαι μια χαρά, είσαι πόμπα. Ακριβώς. Είμαι όπως πρέπει. Επίσης όμως, θυμάστε πάντα και τον άνθρωπο, ο οποίος έχει δώσει και το μοσχεύμα στο Μάριο. Ο Λούκας. Ποτέ μου δεν θα να πω στην εκκλησία και να ανάψω δύο κεριά, είναι τρία. Είναι σαν να... Έχω ακόμα ένα γιο που δεν τον γεννήσα. Αλλά χάθηκε, όμως έσωσε τον Μάριο. Μέσα από την δωρεά. Ναι. Ποτέ μου δεν το ξεχνώ. Βλέπω τον Μάριο και βλέπω ακόμα έναν άτομο. Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος σου χάρισε ζωή. Ναι, δεν τον ήξερα, με ήξερε και αποφάσισε εν όσο ήταν καλά στην υγεία του να γίνει εδώ της οργάνω. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για τον ίδιο, χάρισε εκείνη την αποφάση που πήρε εν ζωή, συνεχίζω εγώ να ζω. Και νομίζω το υπερτάτο δώρο μου μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος τον οποιοδήποτε άλλο συνάνθρωπο του. Άρα στέλνεις και το δικό σου μήνυμα, Μάρια μου, σε ό,τι έχει να κάνει με την δωρεά οργάνων. Απλά είναι, το θέμα είναι να ευαισθητοποιηθεί σωστά ο κόσμος, να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει δωρεά οργάνων και τι μπορεί να προσφέρει. Και είναι μεγαλείο ψυχής να αποφασίσεις, ενώ ζεις, ενώ είσαι καλά στην υγεία σου, την ώρα που να φύγεις, να δώσεις την ευκαιρία σε κάποιον άλλο συνάνθρωπο σου να συνεχίζει να ζει. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σπουδαίο στον τον πλανήτη. Όπω είναι τη ζωή μα, τίποτα. Και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά μου και πολλά στους γονείς εκείνου του Λούκα που μέσα από την. Νομίζω που να έχει πιο μεγάλη για ένα γονιό να χάνει το παιδί του. Και να βρίσκουν το μεγαλείο της ψυχής
και να δώσουν τα όργανα για να σώσουν άλλες ζωές. Αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα τι έρχεται, τι έχετε μπροστά σας. Τώρα αγωνίζομαι για να πάμε στην... για τον Ανδρέα στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, να μπούμε στο European Transplant, το οποίο να έχουμε παραπάνω πιθανότητες μοσχεύματος για νεφρό. Δυστυχώς, στην Κύπρο είμαστε λίγο πίσω σε τούτα τα θέματα. Ένας συνεχόμενος αγώνας και να τα καταφέρουμε. Άρα μετακομίζετε... Να μετακομίσουμε ακόμα μία φορά. Όλοι μαζί στο εξωτερικό. Είπαμε τον Μάριο να τον αφήσουμε. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που πρέπει να κάνετε. Πρέπει να δείξετε ότι μένετε εκεί αρκετό καιρό. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που είναι πολύ έξοδες αυτές οι διαδικασίες. Αντρέα. Ναι, εντάξει. Στην ουσία πρέπει, επειδή λόγω του ότι η πατρίδα μας παραχωρεί μας τη θεραπεία αυτή της αιμοκάθαρσης και επίσης και της μεταμοσχεύσης, στην ουσία δεν είναι τόσο εύκολο να αποδείξεις ότι ζεις μόνιμα σε εκείνη τη χώρα, συμβαίνοντας ότι, ας πούμε, έχω νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορώ να εργαστώ, ας πούμε, σε εκείνη στην ξένη χώρα, ούτως ώστε να έχω κοινωνικές ασφαλίσεις και ξέρω εγώ να μπορώ να ενταχθώ κανονικά στην χώρα που είναι να πάμε. Και έτσι πρέπει να αποδείξουμε κάποια εξειδικευμένα χαρτιά, ας πούμε. Βασικά ότι ζείτε, ότι είστε μόνοι. Βασικά ότι ζούμε εκεί. Βασικά ο Ανδρέας πρέπει 3-4 παραπάνω ακόμα μήνες να δείξει ότι κάνει αιμοκάθαρση σε ένα νοσοκομείο που να δείχνει ότι ναι, τούτος ασθενής είναι συνεχόμενος ασθενής μας. Έχει 4-5 μήνες ότι ναι, δεν έφυγε ούτε μέρα, ας πούμε, που το νοσοκομείο μας, δικός μας, να αποδείξει ότι είσαι κάτοικος της χώρας. Όλο αυτό έχει τεράστιο κόστος, γιατί τα έξοδα του να πας να ζήσεις σε μια άλλη πολύ ακριβή χώρα, έχει ένα... Ναι. Ξέρουμε, μετά από τη Ρώμη, προσπαθούμε. Αλλά είστε έτοιμοι να μπείτε στον αγώνα. Ναι, βέβαια. Αντρέα μου, αλίμονο. Κάτι θέλεις να πεις. Βασικά, τι να πω, πρέπει να πάρεις το ρίσκο της ζωής σου, γιατί... Ναι, είμαι 28 χρόνια και θέλω να συνεχίσω να κάνω όνειρα. Παρέχει μου φυσικά η αιμοκάθαρση ζωή, αλλά δεν πάβει να έχω την ταλαιπωρία της αιμοκάθαρσης και έτσι, ναι, θέλω να πιάσω το chance μου και να μπορώ να κάνω κι εγώ ξανά ελεύθερος όνειρα. Μακριά από αιμοκάθαρση φυσικά. Σε αυτή λοιπόν την καινούργια προσπάθεια που κάνετε, σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα, έχετε και ένα σύμμαχο. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Η Ελληνική Τράπεζα, λοιπόν, σας προσφέρει 3 αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή για 6 μήνες στο Βέλγιο. Οπότε για 6 μήνες δεν θα έχετε να ανησυχήσετε για τα έξοδα της διαμονής σας στο Βέλγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελληνική Τράπεζα που αμέσως δέχτηκαν και μας είπαν το ναι με το που τους έγινε η πρόταση αυτή και ήθελαν αμέσως να σας στηρίξουν και να είναι συνοδοιπόροι σας. Σας ακούνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και της μιας και της άλλης. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε δώσει πολύ σπουδαία μηνύματα. Κυρία Έλλη μου, να τους χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Είστε υπέροχοι, παρέα θα πω εγώ, πέρα από οικογένεια. Ναι. Νομίζω ότι οι τρεις σας έχετε καταφέρει τόσα πράγματα και μπορείτε να καταφέρετε άλλα τόσα. Πάμε για άλλα, λέει και ο Μάριος. Έτσι, πάμε για άλλα, δυνατά. Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντα ο ένας τον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.